καλωσορίζοντας, καλημερίζοντας την κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, η οποία θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλημέρα σας, κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, τι κάνετε? Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και το βήμα που μου δίνετε. Καλά να είστε. Απλά έχω επιστροφή του ήχου, αν μπορείτε. Αν εσείς αφοράτε με Bluetooth, φοράω. Hands-free, κάτι τέτοιο, όχι. Ωραία, θα δούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αλλιώς θα το πάμε παρακάτω. Εσείς τα τελευταία 6 χρόνια είσαστε και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου στα Καμίνια. Άρα γνωρίζετε σε μια συνοικία η οποία έχει αρκετά θέματα και προβλήματα. Πώς τα πράγματα μπορούν να κινηθούν, ποια είναι η δραστηριότητα που θα πρέπει να αναπτυχθεί, ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της καινούργιας δημοτικής αρχής, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γιατί ένας πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί να συμβάλλει όσο γίνεται περισσότερο, και ιδιαίτερα ο δικός μας σύλλογος που το έχει θέσει ως βασικό στόχο, στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση κινούμαστε και επομένως έχουμε εντοπίσει πολλά προβλήματα, γιατί δεν είμαστε διακοσμητικοί να περιοριστούμε μόνο σε κάποιες γιορταστικές εκδηλώσεις και μέσα εκεί να τελειώνει η όλη δράση του συλλόγου μας, αλλά δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους τομείς. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν αρκετά προβλήματα, όμως έχουμε και ιεραρχήσει τα προβλήματα αυτά. Και βέβαια ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της καθαριότητας, το οποίο συνάδει, μπορούμε να πούμε, και με το θέμα της οδοποιίας και της πεζοδρόμησης. Ξέρετε πόσες φορές μας έχουν σταματήσει άνθρωποι και μας λένε ότι έχουμε χτυπήσει εκεί που περπατούσαμε, ή έχουν τα δέντρα με τις ρίζες τους διονγκώσει έτσι τα πλακάκια και έχουν του πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα. Ή αυτές οι περιβόητες λακκούβες, ο πόλεμος της λακκούβας, όπως λέει και ο πρόεδρός μας, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Η καθαριότητα λοιπόν και το θέμα της οδοποίησης είναι πάρα πολύ βασικό. Και στη συνέχεια και το θέμα... Όχι μόνο βέβαια στο δικό σας εκεί διαμέρισμα και στην περιοχή των Καμινίων, αλλά σε όλο το Ηράκλειο, το οδόστρωμα, η οδοποιία παρουσιάζει πραγματικά τεράστια προβλήματα. Ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, έχουν γίνει έργα, και δεν μου αρέσει ποτέ να μηδενίζω το έργο των προηγούμενων. Έχουν γίνει, αλλά γίνεται αποσπασματικά. Και επίσης η ποιότητα των υλικών είναι τέτοια που βλέπουμε. Έρχονται να ασφαλτοστρώσουν ένα κομμάτι, να καλύψουν μία λακκούβα, και μετά με την πρώτη βροχή ή μετά από ένα-δύο μήνες πάλι στην ίδια κατάσταση. Άρα το ίδιο πράγμα λέμε, κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Ακριβώς. Γιατί κανένας δεν μηδενίζει το έργο κανενός, αλλά από τη στιγμή που είτε το κάνεις αποσπασματικά ή όπως εσείς λέτε και το εντοπίζετε, η ποιότητα του υλικού δεν είναι αυτή, είναι δωρονάδωρο, είναι σαν να μην το έκανες. Ακριβώς. Και επίσης, εγώ είμαι φιλόλογος και ήμουν χρόνια στην εκπαίδευση. Εκείνες οι διαγραμμίσεις έξω από τα σχολεία που είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Βλέπουμε ότι μέσα σε ένα-δύο μήνες έχουν αλλοιωθεί και δεν φαίνονται. Και τώρα μαθαίνω ότι υπάρχει υλικό που είναι ανθεκτικό στο εξωτερικό και μέχρι και 10 χρόνια μπορεί να αντέξει. Άρα δεν μπορούμε να παρέμβουμε θετικά σε αυτό το τομέα? Δεν είναι πολύ σημαντικό, με ασφάλεια έξω από το σχολείο, έξω από διάφορα κομβικά σημεία, οι πεζοί να μπορούν να κυκλοφορήσουν? Μα αυτό είναι μεγάλο θέμα, το κυκλοφοριακό, αλλά κυρίως η οδική ασφάλεια και για εμάς και για τα παιδιά μας, και για τα παιδιά μας και για τους γονείς μας, είναι μια μεγάλη αλυσίδα, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Να πω και κάτι άλλο που αφορά στη δράση του συλλόγου μας. Στην παραλιακή
το ξέρετε, είχαμε έλλειψη φαναριών και ιδιαίτερα στη συμβολή Αχαιών και Παραλιακής είχαν γίνει λίγο μετά το Τάλος Πλάζα πάρα πολλά ατυχήματα. Με κινητοποίηση του συλλόγου μας, με πραγματικά έντονες δραστηριότητες και μετά από απαιτήσεις και λοιπά και έγγραφα, σωρή εγγράφων, δεσμεύτηκε ο Δήμος, έγιναν αυτά τα φανάρια. Έχουμε βέβαια και αμέσως βλέπουμε ότι άλλαξε το σκηνικό. Δηλαδή μειώνεται η ταχύτητα, οι πεζοί μπορούν να περάσουν με ασφάλεια από το πάρκο της Παραλιακής προς την πόλη. Και τα ατυχήματα έχουν κλείψει τελείως. Να λοιπόν μια κίνηση που θα μπορούσε να είχε γίνει χρόνια τώρα. Αυτά λέμε. Και μετά και τα πάρκα. Τι να σας πω, ξέρετε πόσα έγγραφα έχουμε εσείς, δεν έχουμε πολλά πάρκα, μη φανταστείτε. Έχουμε ένα-δυο. Στέλνουμε έγγραφο, έρχονται, τα καθαρίζουν μία φορά, αυτό που λέμε τη λέξη αποσπασματικά ή περιστασιακά. Μετά από ένα μήνα, μέσα στο σκουπίδι που δεν μπορούν να πλησιάσουν. Αυτά είναι σημαντικά. Το θέμα της καθαριότητας είναι πρωταρχικό που αφορά στην ποιότητα της ζωής μας και στην τελική στη δημόσια υγεία. Έτσι δεν είναι, κυρία Δουργεράκη? Γιατί πιστεύετε ότι η επόμενη πενταετία είναι γεμάτη προκλήσεις για το Δήμο Ηρακλείου και γιατί πιστεύετε ότι όλα αυτά τα αυτονόητα τα οποία αναφέρετε, γιατί για μένα αυτονόητα είναι, κυρία Φιλαρέτη, δε φέρω μου χρονάκι, ότι θα έχουν άμεση επίλυση? Ακούστε, έχετε δίκιο και θα μπορούσα να πω ότι δεν κρατάμε ένα μαγικό ραβδί. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η παράταξή μας δικαίωμα στην πόλη. Όμως παρατηρώ ότι, και γι' αυτό θέλω να συμμετέχω, ότι ο απλός νους είναι που απουσιάζει, δηλαδή κάποιες κινήσεις ούτως ώστε να είναι άμεσες και αποτελεσματικές. Αυτές θα μπορούν να βοηθήσουν και είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν άμεσα. Δεν είναι κάτι, δεν ερχόμαστε να σας πούμε ότι είμαστε οι μάγοι. Απλά χρειάζεται να σκύψουμε στο πρόβλημα, να δούμε ανθρωποκεντρικά τις ανάγκες και αφού εντοπίζουμε ότι είναι πρώτο το θέμα της καθαριότητας της οδοπής, αρχίζουμε από εκεί. Το δρομολογούμε, επιβλέπουμε και κοιτάμε να έχουμε αποτέλεσμα. Παρατηρώ λοιπόν ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ένας άνθρωπος που τον γνώρισα, ξέρουμε την ποιότητα βέβαια και την κοινωνική προσφορά της οικογένειας, Καλοκαιρινό όμως τον γνώρισα πριν ένα χρόνο και είδα ότι δεν είναι ο εθεροβάμων καθηγητής που έχει θεωρίες, αλλά είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά νοιάζεται, έχει πρόγραμμα και κοιτάζει να είναι και αποτελεσματικός. Η λέξη αποτελεσματικός για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε όλα αυτά τα αιθιολογήματα, παραμονές εκλογών θα κάνουμε εκείνο το άλλο, σελίδες, έτσι δεν είναι, κυρία Δουλγεράκη, σελίδες ολόκληρες κάθε φορά σε προεκλογικούς αγώνες και στη συνέχεια ησυχία, επαναφευόμαστε στις δάφνες. Ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που δεν επαναπαύεται στις δάφνες. Είναι ένας άνθρωπος που υλοποιεί και τον έχω δει και από άλλα μετερίζια και ξέρω πως λειτουργεί, δηλαδή σε χρόνο ανύποπτο που δεν ενδιαφερόταν για να γίνει δήμαρχος κλπ. Τώρα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, νομίζω ότι ο ηρακλειώτικος λαός δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πυγμή, που έχει ήθος και έχει πρόγραμμα και έχει επιμονή και προσπαθεί πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο να το υλοποιήσει. Και εμένα πραγματικά αυτό μου αρέσει, δηλαδή δεν μένει μόνο στο όραμα, καταλάβατε, αλλά τον ενδιαφέρει η υλοποίηση. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Γιατί η πρακτική
να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα ούτως ώστε αυτός ο πολύπαθος ηρακλειώτικος λαός να δει την πόλη να αλλάζει. Πόσες φορές αλήθεια έχουμε επισκεφτεί το Ρέθυμνο, τα Χανιά, μην πάμε μακριά τον Άγιο Νικόλαο, και ερχόμαστε μετά και λέμε τι καθαρή πόλη, τι... με κάποιες κινήσεις απλές, δεν μιλούν για τα αυτονόητα συζητούμε. Απλά θέλουν οργάνωση, δρομολόγηση. Αυτό που είπατε η κυρία Δαφέρη μου χρονάει και πριν από λίγο, ότι μας λυπεί ο κοινός νους, η κοινή λογική, πάρα πολύ ακριβώς. Απλά, έτσι για να μπορέσουμε να το ιεραρχήσουμε, να το πάμε άμεσα για να αποκτήσει αυτή η πόλη το χρώμα, αν θέλετε, και το άρωμα που της ερμόζει, γιατί τα στερείται και τα δύο σήμερα συνολικά, έτσι. Ναι, και να σας πω ένα παράδειγμα για τον κοινό νου, έτσι που το επαναλάβατε και με προκαλέσατε. Στο πάρκο της Παραλιακής, που είναι ένα πάρκο που ήταν κόσμημα το 2004 που δημιουργήθηκε και είπα, πέστε μου, υπάρχουν τουαλέτες στα 3 χιλιόμετρα μήκος που έχει. Μετά δεν υπάρχουν. Μετά από έγγραφά μας και μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί κάναμε και κάνουμε εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου στο θεατράκι και το υπαίθριο, και είχαμε θέμα. Δεν μπορούν τα παιδιά σαν τα σκυλάκια να ουρούν δεξιά-αριστερά και οι μεγάλοι και όλα αυτά. Κάναμε έγγραφα, δημιουργήθηκαν τουαλέτες στην παιδική χαρά, και τώρα αν πάτε έχουν σανίδες χιαστεί κλειστές. Τρεις τουαλέτες κλειστές, δηλαδή δούλεψαν 1-2 μήνες. Πέστε μου. Αυτό δεν αφορά στον κοινό νου. 3 χιλιόμετρα πάρκο, ηλικιωμένοι περπατούν, μικρά παιδάκια. Να μην υπάρχει το αυτονόητο. Μάλιστα. Αυτό. Κρατάω τις παρατηρήσεις αυτές, τις σκέψεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία. Μας δώσατε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για την Φιλαρέτη Δαφέρ μου Χρονάκη, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινό. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.